Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και τα νοικοκυριά υφίστανται ένα κύμα συνεχών ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στο κόστος της στέγασης. Όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά και το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν επιτρέπει πολλές άλλες αγορές. Συγκεκριμένα, οι ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα είναι λάδι 22%, κρέατα 14%, γαλακτοκομικά 11%, ψωμί και δημητριακά 10%. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με επιδόματα, ούτε με ελέγχους στην αγορά, ούτε με τους μισθούς που υπάρχουν, τονίζουν μιλώντας στην κάμερα του Επιλογές οι σεραίοι πολίτες. Λίγο εδώ για τα προϊόντα. Πώς σας φαίνονται τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ? Είναι φθηνά, ακριβά? Φαρμακείο. Πες στο φαρμακείο, πιο λίγα πληρώνεις. Ποια προϊόντα θεωρείτε ότι είναι πιο ακριβά? Πιο ακριβά τα πάντα. Και τι έχει μείνει φθηνό? Δεν έχει μείνει τίποτα φθηνό. Ένας που παίρνει 600 και 700 ευρώ, πού να του φτάσουνε? Ούτε για μια εβδομάδα δεν είναι. Τι θα θέλετε να γίνει? Τι να γίνει? Δεν ξέρω τι να γίνει. Ο κόσμος ας το δει αυτό. Ο κόσμος που έδωσε 41 και 42%. Ας το δει, χαλάλι το. Πότε δεν είναι καλό, τι καλές τιμές. Όλα είναι... έχουν ακριβή τα πάντα. Ποια προϊόντα θεωρείτε ότι είναι ακριβά? Τώρα και οι μπύρες που πήρα ακριβές είναι. Τι θα θέλατε να γίνει? Τίποτα δεν γίνεται, δεν σώζεται η Ελλάδα. Σε κάποια προϊόντα μπορεί να υπάρξουν και χαμηλές τιμές, αλλά το πρόβλημα παραμένει, τονίζουν. Πού τα λες? Σε όλα τα προϊόντα θεωρείτε ότι είναι πολύ καλά? Εντάξει, ορισμένα είναι φθηνά, ορισμένα είναι υψηλές τιμές. Εντάξει. Σε ποια προϊόντα θεωρείτε ότι είναι υψηλές τιμές? Αχ, στα υψηλές, στα γαλακτοκομικά, στα κρέατα, σε αυτά, στα κλασικά. Α, στα υπόλοιπα, εντάξει. Είναι λογικές λίγο οι τιμές. Τι θα θέλετε να γίνει? Λίγο να πέσουν οι τιμές σίγουρα. Από εκεί και πέρα. Τι να σας πω, να γίνει κάτι από την κυβέρνηση, από τους εμπόρους, από τις καταστηματάρχες. Να πάρουν κάποια μέτρα να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές. Να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει. Τιμές, πώς σας φαίνονται οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είναι καλές? Το σούπερ μάρκετ για μένα είναι καλές. Τώρα για άλλους δεν ξέρω. Εσείς πού μένετε? Εγώ Γερμανία και εδώ. Πώς είναι οι τιμές εκεί και πώς είναι εδώ, πώς σας το βλέπετε? Στη Γερμανία είναι πιο ακριβές. Τα λαχανικά, τα αυτά είναι πιο ακριβά και εδώ είναι πιο φτηνά, αλλά εδώ είναι τα τυριά. Και στη Γερμανία ακριβά και όλα εδώ. Στη Γερμανία πιο ακριβά. Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει όμως γενικά ακρίβεια στην Ελλάδα? Τι έχει? Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια, θεωρείτε? Για μένα δεν έχει. Για μένα είναι καλά όλα. Δεν καταλαβαίνω ακρίβεια.